Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Ο Σύλλογο Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων σα καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωση για το ρόλο των OTC στη φαρμακευτική φροντίδα. Ω ΑΦΕ, πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξει η συζήτηση για το θέμα των μη ΣΥΦΑ και τη αυτοφροντίδα, ανάμεσα σε όλου του εμπλεκόμενου δηλαδή στην αλυσίδα φαρμάκου, στην πολιτεία και στην επιστημονική κοινότητα. Βρισκόμαστε εν ώψη αλλαγών στη φαρμακευτική πολιτική. Μία σημαντική πτυχή των οποίων, όπω όλα δείχνουν, θα είναι η δυνατότητα των κατόχων αδειών κυκλοφορία να μεταφέρουν φάρμακα από την θετική λίστα στην αρνητική. Αυτό προοπτικά θα ενισχύσει και τον κατάλογο των ΜΜΕ, διερευνώντα τι επιλογέ των πολιτών αλλά και των επιστημόνων υγεία και κυρίω των φαρμακοποιών, ώστε να αναδειχθεί το φαρμακείο τη γειτονιά σε ένα ολοκληρωμένο σημείο πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, η αυτοφροντίδα είναι η ικανότητα των ατόμων να προάγουν και να διατηρούν την υγεία τους να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν ασθένειε με ή χωρί την υποστήριξη ενό παρόχου υγειονομική περίθαλψη. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση προϊόντων όπω τα συμπληρώματα διατροφή και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, μετά από υπεύθυνη ενημέρωση και με αρχικό σημείο το φαρμακείο, μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση καλή σωματική και ψυχική υγεία. Η υποστήριξη από του φαρμακοποιού προ του πολίτε ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει ανάγκη ο καθένα, είτε είναι η διατήρηση τη καλή υγεία, είτε η αντιμετώπιση μια ήπια ασθένεια ή ακόμα και η διαχείριση χρόνιων προβλημάτων είναι το πρώτο βήμα για την προσωποποιημένη φροντίδα και την ολιστική προσέγγιση στην υγεία. Γι' αυτό άλλωστε ο ρόλο του φαρμακοποιού είναι αντικατάστατο. Επιστρέφοντα στο οικονομικό πεδίο, η διεύρυνση τη λίστα των μη μπορεί να είναι όχημα για τη βελτίωση των οικονομικών του συστήματο πάνω σε δύο κύριου άξονε. Πρώτον, για το κράτο θα προκύψει εξοικονόμηση στον ασφικτικό προπολογισμό τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΗ και δεύτερον, από το χώρο που θα δημιουργηθεί, οι φαρμακευτικέ εταιρείε θα πάρουν μια μικρή ανάσα από το δυσθεώρητο κλόμπακ. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την ουσιαστική ελάφρυνση από τι υποχρεωτικέ επιστροφέ δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να γίνουν μια σειρά από πολλά άλλα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, η διεύρυνση του μη συμφά μπορεί να συμβάλλει και στην επιστροφή σε μια ισορροπία για τα υποκοστολογημένα φάρμακα, τα οποία μετά από αλλεπάλληλε μειώσει τιμών αποσύρονται από την αγορά. Έτσι και οι πολίτε θα βρίσκουν το φάρμακο που θέλουν, ενώ και οι επαγγελματίε υγεία δεν θα ψάχνουν να το υποκαταστήσουν με άλλο. Και εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι μιλάμε για φάρμακα φτηνά, για φάρμακα σε συγκεκριμένε κατηγορίε παθήσεων. Αυτή λοιπόν είναι ακόμα μια θετική επίδραση στο σύστημα και ελπίζουμε προοπτικά να διορθωθούν και οι υπόλοιπε τρευλώσει που ακόμα αντιμετωπίζουμε ω κλάδο και ω μέρο τη αλυσίδα φαρμάκου. Σα ευχαριστώ πολύ.